έχει σίδρα έτσι μέσα στο σταύρο, κάνει έτσι. Μετά, άμα εγώ χαρασμένο το νερό, σαν έτσι, μετά ας το κάτω. Φέρε νερό, έτσι. Τι να κάνω. Με δάκρυα στα μάτια και με φωνή τρεμάμενη, ο Αλίντ, οικονομικός μετανάστης από την Αίγυπτο, μας περιέγραφε πριν από ένα χρόνο τη φρίκη που έζησε στα χέρια 4 ρατσιστών. Ο πόνος και η απόγνωση που είχε νιώσει ζωντάνεψαν στο σημείο που περίοικη, τον είχαν βρει ημιλιπόθυμο, άγρια χτυπημένο στο πρόσωπο και το σώμα, με αλυσίδα στο λαιμό. Δούλευε 20 ώρες την ημέρα σε φούρνο της Αλαμίνας και το αφεντικό του, που τον είχε μείνει στη δούλεψή του, τον απήγαγε, τον φυλάξε σε ένα στάβλο, τον βασάνισε επί ώρες κρεμώντας τον ανάποδα με αλυσίδες και λουκέτο στο λαιμό και τον λίστεψε. Κατάφερε να δραπετεύσει και να φτάσει σε κεντρικό δρόμο του νησιού, όπου και κατέρευσε. وكان يعني نزيم كله بضرب شويه حتى الولد الصغير. تمارس الغش ثميزي اسلم براغمدا سوستا. Δύο χρόνια μετά την κόλαση βασανιστήριων που πέρασε, ο Αλίντ, πατέρας δύο μικρών παιδιών, αντιμετωπίζει ακόμη σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Η όρασή του είναι περιορισμένη από το ένα μάτι. Σήμερα βρέθηκε για άλλη μια φορά μπροστά στους βασανιστές του, τον ιδιοκτήτη του φούρνου, το γιο του που είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και δύο φίλους τους, ο ένας αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι διασκέδαζαν επί ώρες χτυπώντας τον και προσβάλλοντας τη θρησκεία αλλά και τον ανδρισμό του. Λέει και ο αυτός συνέχεια μένει μέσα στη σπίτι του. Δεν μπορεί αυτός, λέει, να ανοίξει το πόρτα. Φοβάται να ανοίξει το πόρτα. Όταν ο Αλίντ έμαθε ότι για άλλη μια φορά, την τέταρτη κατά σειρά, η δίκη αναβλήθηκε για τις 10 Μαρτίου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Δεν προσήλθε η διερμηνέα, η οποία ωστόσο είχε κληθεί από το δικαστήριο και γι' αυτό το λόγο αναβλήθηκε. Οι δράστες παραδέχονται ότι τον χτύπησαν, ισχυρίζονται όμως ότι δεν τον λίστεψαν.